Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Τον παλιό καιρό. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να παίξει στο σπίτι της Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Ναι. Έχω κάτι να σου δείξω. Κοίτα. Τι είναι? Μία φωτογραφία. Ποιος νομίζεις πως είναι? Είναι ένα μωρό προβατάκι. Εγώ είμαι. Ναι. Εσύ δεν είσαι μωρό. Είναι παλιά φωτογραφία, όταν ήμουν μωράκι. Μην είσαι ανόητη, Σούζη. Τον παλιό καιρό κι εσύ ήσουν μωράκι, Πέπα. Όχι, δεν ήμουνα. Ναι, ήσουν. Ρώτα τη μαμά σου. Η μαμά Γουρουνίτσα δουλεύει στον υπολογιστή. Μαμά! Γεια σου, Πέπα. Η Σούζη λέει ανοησίες. Όχι, δεν λέω. Λέει ότι τον παλιό καιρό εγώ ήμουνα μωρό. Μα ήσουν, Πέπα. Κοίτα, έχω φωτογραφίες στον υπολογιστή. Ποιο είναι αυτό το μωρό? Είναι ο μικρός Αλέξανδρος. Ο μικρός Αλέξανδρος είναι ο ξάδελφος της Πέπα. Όχι, εσύ είσαι αυτό το μωρό, Πέπα. Η Πέπα μωράκι. Νομίζω πως κάποιος διασκεδάζει εδώ. Κοίτα, Πέπα, σε αυτή τη φωτογραφία είμαι εγώ μωρό. Τη θυμάμαι πολύ καλά. Την τραβήξαμε την πρώτη μας μέρα σε αυτό το σπίτι. Μα τι εννοείς? Όταν ήσουν μικρή, ήρθαμε σε αυτό εδώ το σπίτι. Φέραμε όλα τα πράγματά μας πάνω στο αυτοκίνητο. Η μαμά Γουρουνίτσα κρέμασε κάποιες φωτογραφίες. Ο μπαμπάς έβαλε ένα ράφι. Και ο παππούς Γουρουνάκης μας έφτιαξε έναν υπέροχο ανθόκηπο. Και πού είναι τώρα ο υπέροχος ανθόκηπος του παππού? Τον φρόντιζε ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Ναι, δεν είχαμε το σωστό χώμα για λουλούδια. Άσε που χρειαζόσασταν χώρο για να παίζετε. Εσύ και η Σούζη λατρεύατε να παίζετε στον κήπο. Η Σούζη ήταν φίλη μου και τον παλιό καιρό. Ναι, εσύ και η Σούζη πάντα ήσασταν οι καλύτερες φίλες. Τον παλιό καιρό, η Σούζη και εγώ πηδούσαμε μαζί μέσα στους νερόλακους. Όχι, Πέπα, ήσασταν μωρά, ούτε που περπατούσατε. Α, και τι κάναμε? Κλαίγατε, ρεβόσασταν και γελούσατε. Ναι, ήμασταν μωράκια. Η μικρή Σούζη, η μικρή Πέπα. Γκουγκουγκάγκα, γκουγκουγκάγκα. Λίγο αργότερα γίνατε νήπια. Και πού ήταν ο Τζορτζ? Ήταν μωράκι στην κοιλιά μου. Ναι, ήσουν στην κοιλιά μου, Τζορτζ. Εσύ έχεις μια μεγάλη κοιλιά, μπαμπά. Έχεις και εσύ μωρό εκεί μέσα? Όχι, Πέπα. Αυτή εδώ η κοιλιά είναι μόνο μης. Και μετά γεννήθηκε ο Τζορτζ. Κουκουκάκα. Η γιαγιά και ο παππούς έφεραν στο Τζορτζ ένα πολύ ξεχωριστό δώρο. Μαντεύετε τι ήταν? Ο κύριος δεινόσαυρος. Πολύ σωστά. Εσύ και η Σούζη τρέχατε, χορπηδούσατε. Ύστερα μία μέρα είδατε κάτι καταπληκτικό. Νερόλακος! Πέπα, όταν πηδάς στους νερόλακους, πρέπει να φοράς μπότες. Λάτρευες να πηδάς μέσα στους νερόλακους. Ακόμα το λατρεύω. Ας βγάλουμε μια φωτογραφία τώρα. Η Πέπα λατρεύει να πηδάει μέσα σε νερόλακους. Η Πέπα πάντα λάτρευε να πηδάει μέσα σε νερόλακους.